Το φινάλε του πρώτου γύρου βρήκε τον Πόα να αγωνίζεται στα μάλια απέναντι στον Πανόμ. Ασφαλώς δύσκολο παιχνίδι για τον Πόα, που μπήκε με σοβαρότητα στο παιχνίδι, έψαξε από νωρίς τον γκολ. Ο Ικεότσα έκανε καλό παιχνίδι, ήταν συνεχής απειλή για την εστία του Πανόμ. Ο μέσος του Πόα εδώ σε μια πολύ όμορφη ενέργεια θα δώσει σχεδόν έτοιμο γκολ στο Γιακουμάκι. Η μπάλα τελικά δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Πάλι ο Ικεότσα σούταρε, η μπάλα κόντραρε, γύρισε ο Κεφαλούκος. Ο Κορνιλάκης μπλόκαρε την μπάλα, πολύ ωραία η απόκριση του Κορνιλάκη. Στο 40 λεπτό ο Σισκάκης έβγαλε ωραία πάσα στον Νίκολη, εκείνος μπήκε στην περιοχή. Ο Ρουμπάκης απέκρουσε την μπάλα και στο 42 λεπτό εξαιρετική κάθετη πάσα του Ικεότσα στον Φώτικα Ημακαμούδη. Τρομερό τελείωμα από τον έμπειρο φορ. 0-1 για τον Πόα με Καϊμακαμούδη. Αυτή ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο Πόα έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι. Ο Κεφαλούκος πάσαρε στον Καϊμακαμούδη στο 72. Εκείνος δεύτερο γκολ στο παιχνίδι, δεύτερο για τον Πόα. 0-2 στα μάλια, πρωταθλητής χειμώνα ο Πόα.